και οι Γερμανοί έχουν πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και αναμένονται μάλιστα και αυστηροί περιορισμοί για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, καθώς το τέταρτο κύμα χτυπάει τη χώρα με μεγάλη ορμή. Παντελή, πόσα κρούσματα σε μία μέρα και τι λένε οι πληροφορίες ότι θα ανακοινώσει η Μέρκελ σε λίγο? Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα είχαμε δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, του Γιεν Σπαν, ο οποίος είπε ότι το τέταρτο κύμα είναι εδώ με όλη του τη σφοδρότητα. Mm-hmm. Οι αριθμοί, λέει, τρομάζουν. Γιατί είχαμε το τελευταίο 24ωρο πάνω από 20.000 κρούσματα. Να σου πω ότι σε μία εβδομάδα τα κρούσματα διπλασιάστηκαν. Από 10.000-11.000 ξεπέρασαν τα 20.000, 80 οι νεκροί. Η καγκελάριος Μέρκελ, μιλώντας στην ηγεσία του κόμματός της, δήλωσε ανήσυχη και είπε ότι ίσως πρέπει να προχωρήσουμε και σε lockdown, αλλά μόνο για ανεμβολίαστους. Δεν πρόκειται, λέει, να υπάρξει ολικό lockdown στη χώρα. Τα μέτρα θα αφορούν και πάλι μόνο τους ανεμβολίαστους. Σε τι ποσοστό είναι εμβολιασμένοι οι Γερμανοί, θύμισε μας. 67% του πληθυσμού έχει κάνει και τις δύο δόσεις. Όσο όμως, περίπου και σύμφωνα, στην Ελλάδα δηλαδή, είναι περίπου το ποσοστό το δικό μας. Περίπου το ίδιο. Όμως, σύμφωνα με τους συντηρητικούς, επειδή η Δέλτα είναι πιο μεταδοτική, έχουμε περισσότερα κρούσματα από ό,τι είχαμε πέρσι τέτοιο καιρό. Επίσης, έχουμε, λένε, περισσότερα κρούσματα, γιατί πέρσι από τα μέσα Οκτωβρίου είχε κλείσει η χώρα, δεν υπήρχε τίποτα. Mm-hmm. Έκλεισε η χώρα μέχρι τον Ιούλιο. Τώρα είναι τα πάντα ανοιχτά. Και δεν πρόκειται να φτάσει, λέει, το τείχος της ανοσίας, ακόμα και αν φτάσουμε το 75% εξαιτίας της μεταδοτικότητας και της επικινδυνότητας της μετάλλαξης Δέλτα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παντελή.